ρυθμούς, αλλά και εκεί που έχουμε προβληματισμούς του πρότεινα εναλλακτικές λύσεις και μεθόδους. Νομίζω ότι καλή την πίστη πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα άλλα τα αφήνω σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κριτική χωρίς λόγο. Κύριε Δημητρόφ, θα τον δείτε τώρα, σύντομα. Δεν θα τον δω τώρα, θα τον δω αφού ετοιμάσουμε την πρότασή μας. Η άλλη πλευρά ξέρει θα για το σύμφωνο. Την πρόταση στη Σκόπια, δηλαδή. Μας... Τι λέτε? Αν ξέρει η άλλη πλευρά για το σύμφωνο, γιατί έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Η άλλη πλευρά ξέρει για το σύμφωνο, απλώς το περιεχόμενό του το επεξεργαζόμαστε εμείς. Mm-hmm. Δεν το έχουμε ανακοινώσει θα ακόμα. Θα έχει δυνατότητα να δώσει προτάσεις για κάτι. Βέβαια, θα είναι δικιά μας πρόταση που θα το ζητήσει να το αλλάξει όλο. Μπορεί να έχει μια εναλλακτική mm-hmm. δικιά του λύση, τροποποίησης. Δεν είναι πάρτο ή άφησε το, είναι μια πρόταση για συζήτηση, για διάλογο, για να διευκολυθεί η διαπραγμάτευση. Τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε μπροστά σας για το σύμφωνο? Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Εβδομάδες, αλλά θέλει μήνες, πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά. Εξαρτάται αν οι προτάσεις που κάνουμε είναι λογικές και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την άλλη μεριά ή θα χρειαστεί να ξαναρχίσουμε την όλη συζήτηση για το σύμφωνο από την αρχή. Θα προλάβετε? Για ποιο πράγμα? Το χρονοδιάγραμμα που έχει. Δεν έχω χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω κάποιον που μπορεί να έχει θέσει χρονοδιάγραμμα. Είχατε πει για πρώτο εξάμεινο του 2018. Ναι, αλλά αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, να συνεχίσουμε. Δεν είναι αυτό. Εμείς το είχαμε πει αυτό όχι σε σχέση με τρίτους παράγοντες, σε σχέση να μην μπερδευτεί η διαδικασία συμφωνίας με χώρες όπως είναι η Αλβανία ή η Πουγουδουμού, να μην μπερδευτεί με τις ελληνικές εκλογές που θα γίνουν το 2019, όπως το ξέρετε όλοι σας. Η άποψη του κύριου Νίμιτς για το σύμφωνο ποια ήταν? Ο κύριος Νίμιτς είναι ένας εξαιρετικά καλός συζητητής και πάντα βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις νέες μου προτάσεις. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό των Εξωτερικών να λέει ότι ενημέρωσε τον κύριο Νίμιτς για την ελληνική